Λοιπόν, πάμε και στον Νίκο τον Γιαπρακά. Καλημέρα, Νίκο. Έχουμε την περίπτωση δύο κατηγορουμένων στη Ζάκυνθο με τον πυροβολισμό ενός σκύλου, έτσι. Άλλο ανατριχιαστικό αποτρόπαιο θέμα που είδαμε. Ακριβώς, και μάλιστα όταν η ιδιοκτήτρια του σκύλου ζητά από συγγενή της να σκοτώσει το σκυλάκι της επειδή, λέει, εμφάνισε επιθετική συμπεριφορά. Αυτό είναι το story στην ουσία των όσων διαδραματίστηκαν στην περιοχή Αμπελόκηπη της Ζακύνθου. Και τώρα οι δύο συλληφθέντες, πρόκειται για έναν 43χρονο και μια 65χρονη γυναίκα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα χθες, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και περιμένουμε τώρα την Πέμπτη, οπότε και θα απολογηθούν στον ανακριτή για να δούμε αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Να σας πω πάντως ότι ήδη στον 43χρονο, ο οποίος πάτησε σκανδάλι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε το κυνηγητικό όπλο με το οποίο σκότωσε το σκυλάκι, επιβλήθηκε ήδη πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Θα δικαστεί σε βαθμό κακουργήματος, ενώ και η θεία του, η 65χρονη ιδιοκτήτρια του άτυχου σκυλιού, θα δικαστεί ως ηθικός αυτουργός της όλης υπόθεσης. Να πούμε ότι άλλαξε το νομικό πλαίσιο και είναι πλέον κακούργημα. Το άλλαξε επί Υπουργείας Βορύδης του Υπουργείου Εσωτερικών με το Στέλιο τον Μπέτσα, που ήταν αναπληρωτής υπουργός. Το άλλαξαν, είναι κακούργημα και βαριά πρόστιμα, και καλά κάνουν.